σε ένα ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Ιωαννίδη. Γιατί και εσείς θα αναζητήσετε στηρίξεις εν ώψη του δευτέρου γύρου και μπορεί ήδη να το έχετε κάνει προφανώς. Στο debate που είχαμε κάνει εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης με όλους τους υποψήφους πριν τον πρώτο γύρο, μου είχατε πει πως όταν σας είχα ρωτήσει για τη στήριξη των ΑΝΕΛ και κάτι που είχατε πει παλαιότερα για αυτό το κόμμα, ότι αν ένα κόμμα, αν κάποιος ασπάζεται τις προγραμματικές σας θέσεις, καλοδεχούμενο. Καλοδεχούμενη είναι η στήριξή του. Και χωρίς να σημαίνει να σας ότι εσείς, ότι ασπάζεστε εμείς αυτά που πιστεύει τις θέσεις του φορέα που μας υποστηρίζει. Και το λέω εγώ λοιπόν ευθέως. Αυτό ισχύει και για τη Χρυσή Αυγή και για τους ψηφοφόρους που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή. Ότι δεν σας πειράζει τι πιστεύουν αυτοί, αν αυτοί συμφωνούν με εσάς, καλοδεχούμενη η στήριξή τους. Να τα ξεχωρίσουμε. Ναι, ναι. Έτσι. Είναι η Χρυσή Αυγή ως οργάνωση, ως κόμμα, ως εν πάση περιπτώσει ομάδα, η οποία διώκεται από τη δικαιοσύνη. Και ασφαλώς είχε τη δική της αυτοδιοικητική πρόταση, συνδυασμό δηλαδή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και τον οποίον η στήριξη δεν με ενδιαφέρει καθόλου και δεν τη θέλω. Και είναι άλλο ο κόσμος που επέλεξε τη Χρυσή Αυγή είτε στις εθνικές εκλογές είτε στις τοπικές εκλογές. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Πλάκα, δεν τους χαρίζω σε κανέναν. Ούτε θεωρώ ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση και δικαίως αισθάνονται στραγγαλισμένοι, αισθάνονται ότι ασφικτιούν μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικό και κοινωνικό πάρα πολύ δύσκολο και καταφεύγουν σε αυτές τις ακραίες εκφράσεις, ακραίες μορφές και επιλογές, επειδή ακριβώς θέλουν να τιμωρήσουν, δεν θεωρώ ότι πρέπει κανείς να τις χαρίζει σε κανέναν. Δηλαδή, ούτε θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι Ναζί ή δεν ξέρω τι άλλο. Επομένως, εμείς απευθύνουμε μια πρόσκληση προς όλους τους πολίτες της χώρας μας, οι οποίοι πιστεύουν στο πρόγραμμα που έχουμε για τα επόμενα 5 χρόνια για τη Μακεδονία. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.